Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στην δίνη των πολιτικών εξελίξεων στην Ιταλία βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι αγορές. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Όλο το πολιτικό θρίλερ των τελευταίων ημερών στην Ιταλία έχει, όπως είναι πάρα πολύ λογικό, επηρεάσει και τις διεθνείς αγορές αλλά και την Ελλάδα, δημιουργώντας ανησυχίες ευρύτερα στην Ευρωζώνη, καθώς το τι μπορεί να συμβεί και το πώς και αν θα ολοκληρωθεί αυτή η ιταλική κρίση επηρεάζει προφανώς και τους ευρύτερους σχεδιασμούς για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά και το ελληνικό ζήτημα. Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Μιλώντας για το κομμάτι των αγορών, βλέπουμε σήμερα, μετά τα όσα έγιναν και χτες και προχτές, να έχουμε ένα συντεταγμένο σφυροκόπημα στις αγορές, με την Ιταλία τον ιταλικό δείκτη να καταγράφει απόλυση άνω του 3%, ενώ και στην Ελλάδα ο γενικός δείκτης διαμορφώνεται κάτω από τις 740 μονάδες. Είναι χαμηλά πάρα πολλών μηνών, και αυτό μάλιστα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο που γίνονται κουβέντες για το ελληνικό χρέος και για την προοπτική της καθαρής εξόδου. Το λέω αυτό γιατί η κρίση έχει επηρεάσει και τα ελληνικά ομόλογα, επηρεάζει όμως και τον ESM αλλά και γενικότερα τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, καθώς δεν μιλάμε για μια περιφερειακή κρίση, δεν μιλάμε για μια μικρή οικονομία όπως συγκριτικά είναι ελληνική, μιλάμε για την ιταλική οικονομία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το πρόγραμμα αγοράς των ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και για όλα τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία που υπάρχουν, καθώς σε περίπτωση που το ιταλικό χρέος ξεφύγει και πρέπει να καλυφθεί με κάποιους άλλους τρόπους, τα πράγματα θα γίνουν αρκετά πιο δύσκολα. Σε αυτό το σημείο είναι λογικό να έχουμε πτώση και στο ευρώ, το οποίο διαμορφώνεται κοντά στο 1,15 σε σχέση με το δολάριο. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν από κάποιες εβδομάδες ήταν κοντά στο 1,20, άρα και αυτό έχει μια αξία. Και πλέον και το ελληνικό ζήτημα και το θέμα της καθαρής εξόδου τίθεται αμφιβόλο, καθώς βλέπουν και οι πολιτικοί αλλά και οι τεχνοκράτες ότι εφόσον υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια σημαντική χρηματοπιστωτική κρίση στους κόλπους της Ευρωζώνης, είναι αρκετά δύσκολο να πει κανείς ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να βγει υπό αυτές τις συνθήκες μόνη της στις αγορές. Ας μην ξεχνάμε ότι για λιγότερο από ένα μήνα το σπρέτ των ελληνικών ομολόγων έχει ανεβεί κατά παραπάνω από 100 μονάδες βάσης. Ήταν περίπου 330 μονάδες, τώρα είναι σε 430 μονάδες. Και αυτό βλέποντας όμως μια κρίση που έχει χτυπήσει στην Ιταλία. Πόσο μάλλον αν αυτό επεκταθεί, αν δεν μπορεί να διευθετηθεί και αν αυτό επηρεάσει ακόμα περισσότερο και την Ελλάδα.